Να καλημερίσω το συνονόματό μου στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Δημήτρη Βιτάλη, υποψήφιο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλημέρα σας, αγαπητές συνονόματα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν. Καλημέρα. Να πάμε από το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, Άρη. Έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι, γιατί είναι και θέμα επικαιρότητας. Είναι και το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα, για τα παιχνίδια τα ευρύτερα στην περιοχή μας και τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Βιτάλη, για τα όσα γίνονται στην ευρύτερη περιοχή με βάση και την απόφαση. Λέει το πρωτοσέλιδο. Απειλεί για τους λαούς η επέκταση των σχεδίων ΗΠΑ με ελληνικό μετεσέν το νομοσχέδιο που κατέθηκε στην Αμερικανική Γερουσία για την ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι ακριβώς γίνεται, η χώρα συμμετέχει σε συνέργειες Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος, πετρέλαια στη μέση, εταιρείες, συγκρούσεις, ΗΠΑ, Τουρκία. Τι ακριβώς βλέπετε να γίνεται στην περιοχή και πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση? Κοιτάξτε, αυτό που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία δεν έχει την εύνοια, να το πούμε έτσι, του Αμερικανικού στρατοπέδου, του ΝΑΤΟ κλπ. Και ότι έτσι αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ελλάδας. Εμείς καλούμε το λαό να σκεφτεί ξανά, τέλος πάντων, αυτή τη φράση, την αναβάθμιση του περιφερειακού ρόλου της Ελλάδας. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η φράση κρύβει τη μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Ήδη η χώρα μας, με ευθύνη και αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο στρατόπεδο. Πρακτικά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των ατοϊκών παύλα αμερικάνικων στρατευμάτων, αποτελεί, πώς να το πούμε, ένα απέραντο στρατόπεδο, ένα αβούλιαχτο αεροπλανοφόρο, όπως είναι οι βάσεις, τέλος πάντων, που έχουν οι Αμερικάνοι στη Σούδα. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα πολύ νωρίς έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και εκφράζει τις ανησυχίες τους για τις επιπλοκές, εμπλοκές τις οποίες μπορεί να έρθουν το επόμενο διάστημα, που θα οδηγήσουν σε καταστάσεις οι οποίες θα έχουν για άλλη μια φορά χαμένους τους λαούς όλων των χωρών και τον ελληνικό λαό μαζί με αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από όλη αυτή την ιστορία με τα ενεργειακά, η χώρα βγαίνει ζημιωμένη, κερδισμένη? Κοιτάξτε, η χώρα, αν σαν χώρα εννοείται τον ελληνικό λαό, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή δεν κερδίζει τίποτα από το ενεργειακό παιχνίδι. Ναι, γιατί το θέμα είναι, γίνονται αυτές οι συμμαχίες, το θέμα είναι, περνάει αυτό στον κόσμο προς τα κάτω. Κοιτάξτε, και έχει αντίκτυπο στην τσέπη, το ξέρω εγώ. Αυτές οι συμμαχίες, είτε η Ελλάδα δουλεύει μέσα σε αυτές τις συμμαχίες εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στην ενέργεια, είτε εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αμερικάνικων μονοπωλίων στην ενέργεια, είτε κάποιοι Έλληνες επιχειρηματίες που εμπλέκονται μέσα σε αυτά και θα πάρουν μερίδιο στην πίτα, που είναι αυτό το βασικό, εμπλέκονται και Έλληνες επιχειρηματίες. Αυτό που πρέπει να σκεφτεί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας εργαζόμενος, ο αυτοαπασχολούμενος, ο φοιτητής, ο σπουδαστής, ο νεολαίος, ο συνταξιούχος, είναι ότι από αυτό το παιχνίδι αναλαμβάνει όλο τον κίνδυνο, πώς να το πούμε απλά, τον κίνδυνο τον οποίο θα έχουν συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις που αντικειμενικά θα έχουμε το επόμενο διάστημα σε όλο το Αιγαίο, και δεν απολαμβάνει τίποτα, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως έχει προειδοποιήσει, όπως έχει ξεκαθαρίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, αξιοποίηση του ενεργειακού, του πλουτοπαραγωγικού πλούτου της χώρας για όφελος του λαού μπορεί να γίνει μόνο με τον λαό στην εξουσία, μόνο αν ο λαός έχει πραγματικά τα κλειδιά της οικονομίας. Τώρα, αυτό το τελευταίο τώρα, εν ώψη και των ευρωεκλογών, ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος ποιος είναι? Είναι ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τις προηγούμενες εκλογές? Βλέπετε να υπάρχουν προοπτικές αλματώδου αύξησης ή πάμε πάλι σε μια κατάσταση όπως λίγο πολύ στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις? Δηλαδή, περνάει το μήνυμά σας, αλλά αυτό ενδεχομένως δεν μεταφράζεται στην κάλπη σε μεγάλη αύξηση των ποσοστών. Κοιτάξτε, προγνωστικά εκλογικά αυτή τη στιγμή ούτε είναι θέση μας. Δεν το ξέρω. Ποτέ δεν το κάνετε εξάλλου αυτό. Ποτέ δεν το κάνετε εξάλλου αυτό. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι μπροστά... Να το πω διαφορετικά, περνάει το μήνυμα του Κομμουνιστικού Κόμματος στις λαϊκές γειτονιές, στις λαϊκές οικογένειες, στα λαϊκά στρώματα? Κατά τη γνώμη μας περνάει, να σας το πω έτσι, και σε πολύ περισσότερο κόσμο. Δηλαδή στείνει αυτή, ακούει το κουκουέ, πολύ περισσότερος κόσμος κατά τη γνώμη μας από αυτός που προκειμένου και στις δύο εκλογικές μάχες που έρχονται και ίσως και την τρίτη αργότερα, τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να το ψηφίσουν. Εμείς πιστεύουμε ότι περισσότερος κόσμος παίρνει υπόψη του το τι λέει το κουκουέ.
στόχος του ΚΚΕ. Του ΚΚΕ για αυτές τις εκλογικές μάχες είναι κοινός και για τις δύο εκλογικές μάχες. Είναι η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ενίσχυση γιατί η ψήφος που θα δοθεί στο ΚΚΕ, το ΚΚΕ είναι σίγουρη ψήφος. Είναι ψήφος που θα αξιοποιηθεί για το λαό και το κίνημά του. Θα γίνει δική του δύναμη. Ούτε πρόκειται να πάρει μεταγραφή σε πλειοψηφίες, ούτε θα μπει στη λογική παζαριών. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κριτήριο. Και πιστεύουμε ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή, στους Δήμους κτλ. Θα οδηγήσει σε μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση σε Δήμους, περιφέρειες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούν και να από καλύτερους όρους να αποκαλύψουν, mm-hmm. να προειδοποιήσουν για αυτά που έρχονται. Πράγμα το οποίο το ΚΚΕ το έχει κάνει σταθερά όλα τα χρόνια που συμμετέχει με τις ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει προειδοποιήσει πολύ νωρίς για αυτά τα οποία ήρθαν, αλλά και στις δημοτικές αρχές. Μπορεί από καλύτερες θέσεις να προειδοποιήσει το λαό στους Δήμους και ακόμα εκεί που mm-hmm. τέλος πάντων μπορεί να πάρει την πλειοψηφία, μπορεί να ασκήσει τη δημοτική αρχή με το λαό μπροστά, ενημερώνοντας, τέλος πάντων έχοντας πάντα το μάτι του στραμμένο στις λαϊκές ανησυχίες, στα λαϊκά δικαιώματα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Πριν κλείσουμε, κύριε Βιτάλη, ένα σχόλιο θα ήθελα για την ιστορία της Νοβάρτης. Ένα διεθνές σκάνδαλο, μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η οποία ακολουθούσε συγκεκριμένες πρακτικές που όλοι ξέρουμε. Βεβαίως. Λάδωνε. Και όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα, γιατί ξεχνάμε αυτό το μείζον. Πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα, είναι και οι γιατροί για τους οποίους δεν γίνεται καμία αναφορά στη χώρα. Βεβαίως, είναι εμπλεκόμενα και είναι πολιτικά. Και γι' αυτό συζητάμε από για τους πολιτικούς και καλά κάνουμε και συζητάμε για τους πολιτικούς, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο δίκτυο γιατρών. Βεβαίως, και μάλιστα από το ρεπορτάζ ξέρουμε ότι από σήμερα πηγαίνουν μη πολιτικά πρόσωπα στον εισαγγελέα. Ακριβώς. Παρακαλώ, κύριε Βιτάλη, σας ακούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Από την πλευρά μας, εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Τι θέλουμε να πούμε, όχι ότι με ένα κινησμό το περιμένουμε. Όχι, είναι και πάει για τακτική πολλών πολυεθνικών αυτή. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή το φάρμακο από τη θέση του ΚΚΕ, αν το δει κάποιος, εμείς το φάρμακο το βλέπουμε όπως και κάθε παροχή υγεία σαν κοινωνικό αγαθό. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι εμπόρευμα καθόλου. Θα έπρεπε να παράγεται με τρόπο τέτοιο ώστε να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες και στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ναι. Αυτή τη στιγμή το φάρμακο, τώρα επειδή μιλάμε για την περίπτωση Νοβάρτης, και το πολιτικό αποτύπωμα που αφήνει και στην προεκλογική περίοδο. Το φάρμακο αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα πιο πλούσια εμπορεύματα, να το πούμε έτσι. Είναι ένα πολύ ακριβό εμπόρευμα, το οποίο αυτή τη στιγμή εμπλέκονται μόνο κολοσσοί πολυεθνικοί. Άρα το σκάνδαλο Νοβάρτης, να το πούμε έτσι, και το κάθε σκάνδαλο Νοβάρτης δεν είναι ελληνική πατέντα, όπως παρουσιάζουν τη σκανδαλολογία κτλ. Όμως η σκανδαλολογία αυτή τη στιγμή αξιοποιείται είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, είτε από τη ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Δημοκρατία, η Νοβάρτης από τη μία, ο Πετσίτης από την άλλη κλπ. Και εμείς τι ξεκαθαρίζουμε, ότι πρέπει να διερευνηθούν όλα και για όλους, και είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή ο λαός να δει την πραγματική σαπίλα και τη διαφθορά, η οποία όμως δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο εδώ. Έτσι δουλεύουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Στο έδαφος του ανταγωνισμού, ο οποίος δεν υπάρχει θεμητός και υγιής ανταγωνισμός σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου, ανάμεσα στα μονοπόλια. Θα αξιοποιήσουν και τη μίζα, θα αξιοποιήσουν και την προώθηση των προϊόντων τους με δόλιο, σε εισαγωγικά δόλιο. Τέλος πάντων, μια επιθετική πολιτική για να προωθήσουν τα προϊόντα τους είναι. Αυτό ο λαός πρέπει να το βγάλει συμπέρασμα, ότι σε αυτό το κυκαιώνα της διαμάχης των μονοπωλίων ο μόνος που θα είναι συνέχεια πατημένος θα είναι ο λαός, η νεολαία του τόπου μας, και ότι πρέπει να χαράξει ένα τελείως διαφορετικό δρόμο. Να κλείσει τα αυτιά του, τέλος πάντων, στις φωνές περί δίθεν κάθαρσης, γιατί τα έχει ακούσει εκατοντάδες φορές. Είναι το σύστημα που φταίει και είναι σάπιο, και πρέπει να στηρίξει το ΚΚΕ για να αλλάξει εκβάθρον αυτή η κατάσταση. Πάντως ήσασταν αρκετά σαφής, κύριε Βιτάλη, και για το θέμα όλου αυτού του ενεργειακού παιχνιδιού που γίνεται στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο και το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και για το θέμα του σκανδάλου Νοβάρτης και την υπόθεση Πετσίτη, όπως είπατε χαρακτηριστικά. Να διερευνηθούν, λέτε, όλα για όλους και να δει ο ελληνικός λαός τη σαπίλα όλων. Και ένα σχόλιο και για το νόμο περί ευθύνησης υπουργών. Βεβαίως. Το οποίο τώρα έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση με τη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Του κ. Αθανασίου. Εδώ πέρα, ακριβώς, εδώ πέρα υπάρχει θέμα.
το ΚΚΕ ξεκάθαρα έχει πει να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αυτός είναι που δημιουργεί τέλος πάντων όλα αυτά τα ζητήματα για το αν θα παραγραφούν αδικήματα που έχουν τελέσει υπουργοί. Η θέση του ΚΚΕ είναι ξεκάθαρη. Να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και η διόρθωση η οποία υποτίθεται ότι θα γίνει ότι θα γίνει με την συνταγματική αναθεώρηση γι' αυτό νόμο, εμείς θεωρούμε μετέωρη. Πιστεύουμε ότι πάλι θα δημιουργήσει προβλήματα. Μάλιστα. Και το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή για αυτό το νόμο έχει ξεκαθαρίσει. Θεωρούμε μετέωρη. Okay. Όχι, να επισημάνω, θεωρείτε μετέωρη αυτή την όποια αλλαγή η διαθέτηση γίνει με την. Πιστεύουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει αυτή την αλλαγή για αυτό το νόμο θα δημιουργήσει αντίστοιχα προβλήματα. Θα ξαναέχουμε στο μέλλον. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι για να δοθεί οριστική λύση, τέλος πάντων όσον αφορά οριστική λύση, όχι για το ζήτημα των σκανδάλων, αυτό θα ξαναλέω. Και από την ανάλυση μας προκύπτει ότι είναι φυσικό ότι θα συμβαίνει. Θα συμβαίνει όσο το φάρμακο ή τέλος πάντων κάποια υπηρεσία κεντρική, λαϊκή ανάγκη πουλιέται, γίνεται εμπόρευμα, ότι σκάνδαλα και δόλοι τρόποι για να προωθηθούν εις βάρος άλλων μονοπωλίων θα είναι στην καθημερινή πραγματικότητα. Κύριε Βιτάλη. Υποψήφιος Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.